Στην αντεπίθεση έχει περάσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι πρέπει να αναζητηθεί τρόπος μέσω νομικής οδού για να σταματήσει η έρευνα των Δημοκρατικών για παραπομπή του. Με τον επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, δεν είναι η πρώτη φορά που συγκρούεται ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο εκλεγμένος στην Καλιφόρνια βουλευτής Άνταμ Σιφ επιμένει πως ο δρόμος είναι μακρύς. Η καταγγελία μας δείχνει το δρόμο για το ποιες είναι οι κατηγορίες που πρέπει να ερευνήσουμε. Προχωρά ακόμη περισσότερο από ότι η καταγραφή του τηλεφωνήματος. Διατυπώνεται κατηγορία ότι έγιναν προσπάθειες συγκάλυψης, καθώς καταγεγραμμένες επικοινωνίες μεταφέρθηκαν σε σερβερ που προοριζόταν για άλλη χρήση. Προοριζόταν για αποθήκευση επικοινωνιών στο πλαίσιο ειδικών επιχειρήσεων ή άλλων, καθώς και για ιδιαίτερα ευαίσθητες, απόρριτες και διαβαθμισμένες πληροφορίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για σκευωρία και λέει πως σε αυτό το στάδιο θέλει να μάθει ποιος παρήχε πληροφορίες στον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος για την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Ζελένσκι. Είναι ντροπή για τη χώρα μας. Πρόκειται για κυνήγι μαγισσών. Τα κάνει όλα ο Άνταμ Σιφ και το επιτελείο του. Κατασκευάζουν ιστορίες και όπως και αν το δείτε είναι ντροπή. Έχουν παγώσει. Οι Δημοκρατικοί θα χάσουν τις εκλογές και γι' αυτό το κάνουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ πριν επιστρέψει στην Ουάσιγκτον από τη Νέα Υόρκη έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα New York Times, είπε ότι όποιος και αν είναι αυτός που έδωσε τις πληροφορίες για το τηλεφώνημα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας είναι αυτό που λέμε κατάσκοπος, προσθέτοντας ότι τον παλιό καιρό επιφυλάσσαμε άλλη μεταχείριση για τους κατασκόπους.